Με αυτήν την ομάδα, το κύριο χαρακτηριστικό από τα παλιά που ίσως και η ομάδα ήταν για πολλά χρόνια μαζί, ήταν το ότι πάντα δουλεύαμε ομαδικά. Όλο το στήσιμο ήταν καθαρά επαγγελματικό από άποψη χρόνων, συνέπειας και κυρίως αφοσίωση σε αυτό που κάνουμε. Γενικώς αυτό είναι το οποίο και εμένα μου αρέσει σε αυτό, δηλαδή άνθρωποι με κοινό στόχο, αφοσιωμένοι όλοι σε αυτό που κάνουμε με αγάπη και κυρίως σοβαρότητα. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι βλέπεις πλέον νέα παιδιά στη θέση που ήμουν εγώ πριν 8 χρόνια και αυτό σου φέρνει στη μνήμη το πώς ρε παιδί μου ρημάζεις. Είναι μια ομάδα η οποία δέχεται πολύ εύκολα νέα παιδιά, γιατί δεν είναι καθόλου ανταγωνιστική, δεν είναι καθόλου απορριπτική και έχει πολύ δυνατό το σημείο του διδακτικού χαρακτήρα επίσης. Οπότε νομίζω όποια νέα μέλη μπαίνουν, είτε είναι επαγγελματίες ηθοποιοί, είτε είναι ερασιτέχνες, είτε είναι συντελεστές, γινόμαστε όλοι άμεσα, και αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο, άμεσα μία ομάδα. Σίγουρα μπαίνοντας εγώ το 2005 στην ομάδα, άρχισαν σιγά σιγά τα παιδιά να αποτελούν και μέρος της ζωής μου έξω από αυτή την ομάδα. Γίναμε φίλοι, με τη Ρουμπίνη σιγά σιγά κτίσαμε πέρα από τη σχέση δασκάλου μαθητή. Ήταν επίσης η πρώτη που με εμείς σε τεχνικές πιο ιδιαίτερες σωματικού θεάτρου ταιριάξαμε στη χημαία, γιατί ακριβώς και εγώ σε αυτά ήθελα να επενδύσω. Μετά στο Λονδίνο κρατήσαμε επαφή, που ήταν και το πιο σημαντικό, και γενικώς χτίσαμε μια σχέση πέρα από, όπως είπα πριν, δασκάλας, μαθητή, μετά αυτό εξελίχθηκε σε φιλία και μερικές φορές σε κάποιες συμβουλές τη Ρουμπίνη τη νιώθηκε σαν μαμά μου, αλλά αυτό το μαμαντίσκο ρε παιδί μου που έχεις με κάποιους φίλους σου, δηλαδή το ότι είσαι υπερπροστατευτικός μαζί τους, το ότι πλέον, ρε παιδί μου, τους κοιτάς και καταλαβαίνεις τι θέλουν να πούν. Και επίσης και με παιδιά από τότε ήδη έχω κρατήσει επαφή και κρατάω ακόμη. Και είναι παιδιά, ρε παιδί μου, που κακά τα ψέματα, όταν ταιριάξεις στη χημεία με άτομα τα οποία κάνεις ένα πράγμα το οποίο αγαπάς τόσο πολύ, νομίζω ότι μετά η σχέση που εξελίσσεται είναι δυνατή, γιατί ξέρεις ότι σε ενώνει κάτι βασικό. Το θέατρο, αυτό που αγαπάς. Μέσα από το θέατρο ανοίγεσαι, οπότε ήδη ξέρουν από πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και τα προσωπικά σου και αυτό το οποίο σε κάνει σκατά και αυτό το οποίο σε κάνει καλά. Έχω επαφή με άτομα στην ομάδα το οποίο από το 8 μετά που έφυγα έχω να την δω ίσως 3-4 χρόνια, αλλά μιλάμε στο τηλέφωνο και κάθε φορά είναι, νομίζω αν την δω τώρα θα είναι λες και την έχω, την είδα μόλις χθες. Οπότε νομίζω, εντάξει, δεν γίνεται ίσως να ταιριάζεις με όλους και έξω από την ομάδα, αυτό είναι κάτι σίγουρο και θα ήταν ψέματα αν κάποιος έλεγε ότι ναι, με όλους γίνομαι φίλους, αλλά τουλάχιστον και με αυτούς που δεν γίνεσαι φίλους έξω, γιατί δεν ταιριάζεις, μέσα στην ομάδα υπάρχει ο σεβασμός. Σίγουρα δεν υπάρχει η ανεκτικότητα τύπου σε ανέχομαι, αλλά υπάρχει ο σεβασμός στο διαφορετικό άτομο.